Κύριε Γραμματέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Είναι η πρώτη μετεκλογική σας συνέντευξη. Και χαιρόμαστε που επιλέξατε να τη δώσετε στη δημόσια τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Και εγώ σήμερα, σας ευχαριστώ. Σήμερα βλέπει το φως της δημοσιότητας μία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, όπου είστε δεύτερος σε δημοτικότητα. Δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε πριν πάμε λίγο στα αποτελέσματα των εκλογών. Να σας πω κάτι. Το πρόβλημα δεν είναι οι δημοτικότητες κυρίως. Το πρόβλημα είναι αυτή η θετική αποδοχή και ο προβληματισμός που υπάρχει στον κόσμο, το ότι ακούει πολύ προσεκτικά τι λέει το ΚΚΕ, ότι βλέπει ότι του λέει μεγάλες αλήθειες, ότι έχει προτάσεις, ότι το βλέπει το ΚΚΕ να είναι δίπλα του στους αγώνες και μέσα στη Βουλή και έξω κάθε μέρα, στο κίνημα, στην καθημερινότητά του. Αυτό πρέπει να εκφραστεί και εκλογικά. Θα δούμε αυτό πώς. Άρα λοιπόν αυτό που ενδιαφέρει εμάς είναι η ψήφος να πέφτει στο ΚΚΕ. Και όχι, γιατί και όχι στο γενικώς γραμματέα. Συμπαθώ τον κύριο Κουτσούμπα, συμπαθώ τον Τάδε. Εντάξει, και μετά, και μετά όταν πάω στην κάλπη κομμάτων ψηφίζω διαφορετικά. Έχει συμβεί πολλές φορές στην πολιτική. Άρα αυτό θα πρέπει να εναρμονιστεί, λέω λοιπόν εγώ, με τη λαϊκή ψήφο. Πάμε λοιπόν να αποτιμήσουμε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών κυρίως και των αυτοδιοικητικών εκλογών. Είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι έχουν να κάνουν με το χάρτη της χώρας, αλλά των ευρωεκλογών προσθέθηκαν για πολιτικά συμπεράσματα και άλλωστε αυτές είναι που προκάλεσαν και τις εθνικές εκλογές. Λοιπόν, κύριε Γραμματέα, αν μη τι άλλο, τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών προκάλεσαν αίσθηση και πολιτικές εξελίξεις. Με πρώτη από όλες την προκήρυξη των εθνικών εκλογών που θα την έχουμε μέσα στην εβδομάδα. Θέλω μία πρώτη αποτίμηση. Συνολική. Και μετά θα πάμε και στα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είναι φανερό ότι και στις ευρωεκλογές και στις περιφερειακές και δημοτικές εκφράστηκε μια γενικευμένη, δικαιολογημένη θα έλεγα δυσαρέσκεια απέναντι στο κυβερνητικό κόμμα, απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, για όλη αυτή την πολιτική, την αντιλαϊκή πολιτική που ακολούθησε αυτά τα χρόνια ενάντια σε εργαζόμενους, σε μισθωτούς, σε λαϊκά στρώματα, σε συνταξιούχους. Και βεβαίως αυτό εκφράστηκε και στην κάλπη. Αυτό φαινόταν και προεκλογικά. Μπορεί να μην φαινόταν το εύρος, για παράδειγμα. Ήταν λίγο βουβό πάντως το κλίμα. Όμως ήταν αυτό. Το πρόβλημα που προκύπτει όμως, κυρία Πετούρη, είναι ότι αυτό δεν εκφράστηκε σε φιλολαϊκή κατεύθυνση, κατά την άποψή μου. Αυτή θα ήταν η ερώτησή δηλαδή, μου. Αυτό πήγε το μεγαλύτερο μέρος σε κόμματα που εφάρμοσαν, κυρίως στη Νέα Δημοκρατία, που εφάρμοσε αυτή την πολιτική, που συνέχισε αυτό και εφάρμοζε αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ, υλοποιώντας πολιτικές τέτοιες, πηγαίνοντας και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ όλο και πιο δεξιά, με επιταχυνόμενους ρυθμούς, και αυτό εκφράζεται και στο τρίτο μνημόνιο και στα μέτρα που ψήφισε και στο τι εκφράζει όσον αφορά τις κοινωνικές δυνάμεις, δηλαδή το μεγάλο κεφάλαιο, μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και βεβαίως την Τρόικα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους οργανισμούς λοιπόν, αυτούς. Για να τα πιάσουμε ένα-ένα, γιατί νομίζω ότι η βασική εδώ είναι πολιτική η ταμπακέρα που ήταν για της Νέας Δημοκρατίας κόμμα και του ΠΑΣΟΚ πριν, την υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως αυτό το ζήτημα πρέπει να προβληματίσει σήμερα τον ελληνικό λαό. Εμάς μας προβληματίζει, ότι έτσι υπάρχει μια γενικότερη συντηρητικοποίηση στην ελληνική κοινωνία, για την οποία βασική ευθύνη φέρει το σημερινό κυβερνών κόμμα, γιατί πήρε ιδανικά αξίες λοιπόν προοδευτικές αριστερές και τις ξεμπουπούλιασε 4,5 χρόνια πριν στην από κυβερνητική 4,5 εξουσία χρόνια, ο και βεβαίως λαός επέλεξε, ξανά επανερχόμαστε στα ίδια σε μια αντιλαϊκή εναλλαγή, δηλαδή στα λίγο πλαίσια ενός κάλπικου διπολισμού πριν στην ουσία.